Ωραία, ένα λεπτό. Το τι λέει κάποιος για τον εαυτό, για μένα ή για τον οποιοδήποτε συνάδελφο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει και με το πρόσωπό του. Έχουν μάθει ο αντιπρόεδρος και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε σε κουράτα. Από παλιά συνεχίζουν να μιλάνε σε κουράτα και τώρα. Εγώ λυπάμαι για μια ιστορική παράταξη όπως η Νέα Δημοκρατία, η οποία θέλει να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα. Λυπάμαι πραγματικά τους νέους βουλευτές και τα παλιά στελέχη, τους παλιούς νεοδημοκράτες της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν την τύχη να εκπροσωπούνται από ανθρώπους οι οποίοι για το μόνο το οποίο δεν μπορούν να είναι περήφανοι είναι ότι προασπίζονται το δημοκρατικό πολίτευμα. Είναι γνωστές οι αφιερώσεις, είναι γνωστές οι τοποθετήσεις των αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών στελεχών αυτών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Πρόεδρε, δεν θα ζητήσω από κανέναν να μου κάνει παρατήρηση για τον dress code. Φαντάζομαι ότι δεν έχει κανείς την ιδιαιτερότητα να χαρακτηρίζει και να λέει σε κάποιον το τι θα φοράει. Είναι επιλογή. Γενικώς δεν έχω ζητήσει ραντεβού από κανέναν σε σχέση με αυτά που φοράω. Δεύτερον, όσον αφορά την εκλογική μου περιφέρεια, θα σέβομαι όλους τους πολίτες, όλους τους δημοκράτες, τους πολίτες, τους Πρεβεζάνους και τις Πρεβεζάνες και θα τους υπερασπίζομαι όλους πέραν από τους φασίστες. Πέραν από αυτούς οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με το φασισμό, έχουν άμεση σχέση με αντιδημοκρατικά πολιτεύματα, άμεση σχέση, έχουν αφιερώσεις από δικτάκτορες. Κυρία Πρόεδρε, εμείς υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία. Και θέλω να θυμίσω ότι το ίντερνετ βρήθη από δηλώσεις του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν βρίζει μόνο τον τωρινό αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πολλά στελέχη τα οποία χαριαντίζονται μαζί τους. Να τον χαίρονται, συγχαρητήρια, τουλάχιστον δεν είναι αυτή η ιστορική παράταξη την οποία δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μια ανακοίνωση γίνεται.